Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον διευθυντή και δάσκαλο του χορευτικού του Δήμου Ιωαννίνων, τον Ηλία τον Καρτζονίκα. Ηλία μου και τον Νίκο τον Νούσια. Έλα εδώ, Νίκο, έλα εδώ. Έλα εδώ. Φίλε μου, Χρήστο, χρόνια πολλά και καλά. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, τους υπηρώτες, τους Έλληνες όπου γης, τους ανθρώπους της παράδοσης, αλλά τους ανθρώπους που αγαπάνε και ζουν πιο πολύ μέσα από το λαϊκό πολιτισμό. Να είσαι καλά, Ηλία. Εσύ μας ακολούθησες από τη είδα, από το Μόλο. Όχι να σε αφήσουμε τώρα να κάνεις το γλέντι. Ενώ εμείς είχαμε κάτω την παρουσίαση να μην έρθουμε να γλεντήσουμε εδώ και να χάσουμε και την παρέα σου και των εκλεκτών φίλων, των συναδέλφων και συγχωρευτών και όλης της παρέας, έτσι. Μην νόμιζες ότι θα την γλιτώσεις. Επιστρέψατε από ό,τι ξέρω για το εξωτερικό, έτσι. Ναι, γυρίσαμε πριν από λίγο από τη Γαλλία. Γαλλία που είχατε πάει, από τη Γαλλία. Οπότε και ήταν και μια πολύ καλή ευκαιρία να αφιερώσουμε και πολλά από τα τραγούδια μας στους Έλληνες όπου γης, να τους πούμε ότι η Ήπειρος είναι εδώ, όπως και ο κύριος Δήμαρχος ανέφερε πολλές φορές, τους περιμένει, τους αγαπά και εμείς με τα παιδιά μπορέσαμε να τους δώσουμε ένα μικρό δείγμα να θυμηθούν λίγο τι είναι το Πάσχα και να είναι του χρόνου μαζί μας εδώ. Να είσαι καλά. Τώρα, όταν βέβαια θα μου επιτρέψεις όμως, θα μου επιτρέψεις, είναι μεγάλη χαρά που σε συναντούμε, μεγάλη χαρά επίσης που ξαναθυμόμαστε μέσα από σένα τον Παναγιώτη τον Μιλωνά, αυτόν τον πρωτεργάτη της παρουσίασης των παραδοσιακών δρομένων, τον άνθρωπο που έκανε και εσύ μαζί την εκπομπή της παράδοσης πρωταγωνιστή σε εκπομπές και όχι εκπομπές που να έχουμε και λίγο από παράδοση, πώς λέγανε οι παλιοί στα εστιατόρια, και λίγο από γιουβέτσι. Έτσι. Να σε καλά, γι' αυτό και είναι δύο φορές η χαρά και η τιμή που σε συναντούμε. Να σε καλά, και για μένα είναι μεγάλη τιμή και χαρά. Χρόνια πολλά και από μένα. Καλό Πάσχα και να έχεις πάντα δύναμη να κάνεις τέτοιες εκπομπές. Έχουμε τα παιδιά με την πλάτη γυρισμένη, μας παρεξηγείτε, έτσι. Τι να κάνουμε, έχουμε τον ήλιο, ξέρετε, να τον έχουμε κόντρα. Να μην τον έχουμε κόντρα, μάλλον. Λοιπόν, δώστε μου έτσι δύο στοιχεία για τις φορεσιές μας, τις εξαιρετικές. Πριν απ' όλα, Χρήστο, επειδή ο μουσαφίρης για μας τους υπηρώτες είναι ιερό πράγμα και θέλουμε να τον κάνουμε να χαίρεται ακόμα πιο πολύ όταν είναι μαζί μας, από τα λουλούδια μας που είναι τα παιδιά, τα αγόρια και τα κορίτσια, να σου προσφέρουμε λουλούδια πρώτα. Θα με κάνετε να κοκκινήσω, λέω. Μιας και είναι άνοιξη, έρχεται η πρωτομαγιά. Να είσαι καλά, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Θα σου προσφέρουμε, χρόνια πολλά, να είστε γεροί. Να είστε καλά. Για γλέντι το τσίπουρο το υπηρώτικο για να πιείς με τον Παναγιώτη το Μιλωνά και να μας θυμάσει που είναι τσίπουρο που παράγουν μόνα τους τα παιδιά κάθε χρόνο, γι' αυτό και το ονομάζουμε και το δικό μας τσίπουρο. Να είσαι καλά, Ηλία μου. Να είσαι καλά, και ευχαριστώ. Και ένα τελευταίο. Δυο, να ακούς. Αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο από όλα, να ακούς. Να ακούς τραγούδια από την περιοχή μας, όπως είναι το CD του Σιράκου και της Καρίτσας. Να ακούς και να μας θυμάσαι δύο φορές και μέχρι να ξανασυναντηθούμε. Ευχαριστώ πολύ, πολύ, πολύ. Λοιπόν, επειδή εγώ κρατάω όλα αυτά τα. Θα μας βοηθήσει να ολέξει. Πάρε εσύ το μικρόφωνο και παρουσιάστε μου τα παιδιά με τις φορές σχέσεις. Ωραία. Λοιπόν, να πάρω κι εγώ μια ανάσα. Έτσι, πάρει μια ανάσα. Λοιπόν, Ηλία. Να αρχίσουμε από εδώ, από την Ελίνα, που είναι η παραδοσιακή γιαννιώτικη φορεσιά. 200 τουλάχιστον λέγανε οι παλιές γιαννιώτισσες ότι ένα πυρπυρί τρεις γενιές. Γιαγιά, μάνα και κόρη έπρεπε να το φοράει για να αρχίσει να χαλάει. Κάτι τέτοιο είναι και αυτό. Ήταν η τέχνη των Τερζίδων και των Συρμακέσιδων, πολύ ανεπτυγμένοι στην Ήπειρο, μα και σε όλη τη Βαλκανική, που φτάνανε και τις στάδες για να φτιάξουν αυτά τα περίτεχνα πράγματα, που συμπληρώνονταν, όπως πολύ καλά είπες, από τα περίτεχνα κοσμήματά μας, όπως είναι οι ζώνες, τα κοσμήματα. Εκεί ήταν η χρυσική των Ιωαννίνων, των Καλαριτών, του Σιράκου, που κάνανε αυτά τα πράγματα και τα φτάναν στις άκρες του κόσμου, φημισμένοι. Έτσι λοιπόν, συνεχίζουμε από την γιαννιώτικη φορεσιά και θα πούμε ότι είμαστε μπροστά από τον τάφο του Αλή Πασά που ήκμασε αυτή η φορεσιά και θα συνεχίσει λίγο ο Νίκος. Έλα, Νίκο. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την. Συνεχίζουμε ανδρική, φουστανέλα, είναι η πιο επίσημη. Με τσοβίτικη γυναικεία, ένα πλούσιο βλαχοχώρι στα όρια της Πίνδου. Καθημερινή μπουραζάνα ανδρική. Μια πολύ όμορφη στολή από τον κάμπο της Δερόπολης, γυναικεία, από την περιοχή Δερόπολης της Βορείου Ηπείρου, η μετσοβίτικη ανδρική. Να σε καλά, Νίκο, δεν είναι όμως πολύ όμορφο να βλέπουμε αυτές τις θαυμάσιες φορεσιές σε τόσο ωραία παιδιά και να τις φορούν και να τις τιμούν, ε? Εφόσον βλέπουμε τη συνέχεια, γιατί εσύ τα έχεις ζήσει, εφόσον βλέπουμε ότι κι εμείς μπορούμε να τα παραδώσουμε, είμαστε όλοι δικαιωμένοι. Και μιας και το ανέφερες, γιατί δεν είναι μόνο παιδιά που φορούν, είναι η Ελίνα, είναι ο Χρήστος, είναι η Ναταλία, ο Γιώργος, η Εύη, ο Αλέξης και η Κάτια. Ακριβώς. Είμαστε όλοι. Να είστε καλά, παιδιά. Που φορούν τις στολές για να τους δώσουν. Ευχαριστούμε τις πολύ, μας δώσετε πολύ χαρά. Να είστε πάντοτε γεροί και χρόνια πολλά στις οικογένειές σας. Χριστός Ανέστη. Να είστε καλά, Ηλία. Συνεχίζουμε λοιπόν εμείς το πρόγραμμα.